στο βιβλίο υπάρχει. Yeah. Ο πατέρας μου το είχε κάνει, το είχε αγοράσει, το διάβαζε στο χωριό μου στην Καναδά τα καλοκαίρια, σε ηλικία 16 ετών, από το 1966, το έχω αυτό το βιβλίο, στο Ατζήμι Λιβύη. Είναι σαν όταν είδα για πρώτη φορά, ξέρετε, τη Τσικαμιά και την Παναγιά την Γοργόνα, και την είδα σαν ένα πρόσωπο, υπουργό. Θέλω να γνωρίζετε ότι είναι σαν να τη γνώρισα από πάρα πολλά χρόνια. Ένα Θεό ξέρει πόσε φορέ έχω διαβάσει αυτό το εκπληκτικό βιβλίο. Πολύ σε ευχαριστώ, Μαριά. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατοι, κυρία Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Αρχηγέ, κύριε Περιφερειάρχης, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και σας ευχαριστώ γιατί είναι η δεύτερη φορά κατά αυτή την επέτειο που βρισκόμαστε εδώ μαζί και θα κλείσω λίγο μετά, λέγοντας αυτό που θέλω να πω ευθύς εξ αρχής. Σας ευχαριστώ, γιατί κάθε φορά που βρίσκομαι στο νησί σας, στη ΛΕΔ, παίρνω δύναμη. Δύναμη από το παράδειγμα των προγόνων μας και προγόνων σας, αλλά δύναμη και από το δικό σας σημερινό παράδειγμα. Τι θα πει η ελληνική ψυχή, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες, να μην σε κάψουν αυτές. Το ξέρουν οι άνθρωποι εδώ. Και δεν χρειάζεται να σου το πω περισσότερο. Τον πόνο, τις δυσκολίες, τη ζω. Πολλά βράδια τις έχω ζήσει. Τη ζω σχεδόν καθημερινά. Και δεν το κάνω σε καμία περίπτωση επειδή το αισθάνομαι βάρος. Είναι χρέος μου. Και τουλάχιστον είναι το ελάχιστο που μπορώ εγώ να συμβάλλω στο δικό σας μεγάλο αγώνα. Αλλά να ξέρετε κάτι. Εκπροσωπείτε εδώ την Ελλάδα. Την Ελλάδα στην κυριολεξία, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, διδάσκεται αμυνθάνος. Τι θα πει ανθρωπισμός, αλληλεγγύη, τι θα πει ελληνικός πολιτισμός και ελληνική δημοκρατία, τι θα πει ευρωπαϊκός πολιτισμός και δημοκρατίας. Σας διαβεβαιώνω εξαιρετικά χρήση μου ότι υπάρχουν λαοί που δεν αντιμετώπισαν ποτέ τέτοιες δυσκολίες. Κι όμως δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το μεγαλείο της δικής μας. Τιμούμε λοιπόν σήμερα εδώ, με την τέτοια λαμπρότητα, και την επέτειο της απελευθέρωσης της Λέσβου, αλλά και τους πρωταγωνιστές της εποχής. Και αυτό που είπα στην επιμνημόσυνη ιδέα στο μνημείο των Χρυσών, ισχύει στο ακέραιο. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η επέτειος είναι σχεδόν εθνική. Η φράση του σημερινή εθνική ήταν ένα από τα σημαντικότερα βήματα της χώρας προς την εξωτερική μας. Πριν σας πω τι μας διδάσκει και εμείς εδώ, θέλω να θυμίσω ότι μπορεί εδώ για την απελευθέρωση του νησιού να μην έχει δικαίωμα. Και ευτυχώς το θυμίζει. Όμως, θέλω να γνωρίζετε ότι μας διδάσκει αυτή η επέτειος γιατί δείχνει τι σημαίνει να είσαι μεγάλος και οραματιστής πολιτικός. Τι σημαίνει να είσαι μεγάλος στρατηγικός υπό την ευρεία του Ελλήνου. Μιλώ για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και για τον Παύλο Κουλουγιώτη. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε το εξής. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, από το καλοκαίρι 1912, συνέλαβε το όλο στρατή της ένταξης στον εθνικό μας κορμό των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Είχε προηγουμένως συμβριθεί με τους συμμάχους. Δεν έκανε βήματα ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τα οποία δεν στηρίζονταν στη βεβαιότητα του συμφέρον του τόπου από την υπερασπιστούμε και το έμενα τα παλιά. Και αυτό και την εποχή του μαζί με τον Κουλουγιώτη. Ξεκίνησαν με βασικό στόχο βεβαίω τη Λέσβο, αλλά προηγουμένως έχοντας διασφαλίσει το ορμητήριο, για να το πω από το πλευρά, και το οποίο ορμητήριο ήταν εξαιρετικό γιατί μιλάω για τον Μούγκρο, ήδη από τον Οκτώβριο, 8 Οκτωβρίου του 1912, όπου με τον τρόπο αυτό είχε αποκλείσει την
και στην Ελλάδα. Και δύο φορές οι Τούρκοι σαν την Τούρκη τότε να επιχειρήσουν να βγουν, υπέστησαν τις δύο αντίστοιχες ήττες της εποχής εκείνης και ένιωσαν τον τρόμο που σημαίνει ελληνικό στρατός, ελληνικό στρατός, ελληνική ψυχή. Τότε λοιπόν, και αφού είχε διασφαλίσει αυτή την πλευρά, ο Βενιζέλος με τον Κουλιώτη, αποφάσισαν την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό της Λέζου. 6 του μήνα, στο Νοεμβρίου, ξεκόντασαν από το Μούντρο, 8 βρίσκονταν εδώ. Γνωρίζετε την ιστορία, δεν χρειάζεται να την αναλάβω. Το Αβέροφ στα νυχτά, η πρώην ναυαρχίδα, τα ψαρά, στην πάνω σκάλα με τα κανόνια απέναντι στην παλιά τουρκική συνοικία. Και βεβαίως, μέγας ενθουσιασμός στο νησί από την Ελλάδα, φόβος και έκσταση από την κυβέρνηση του Τούρκου, μια επιτροπή επισκέφθηκε τον Κουλιώτη. Ο Κουλιώτης ήξερε ποια ήταν τα έγκλημα του Τούρκου. Το μόνο που δέχτηκε ήταν να παραδοθεί το νησί, όλη δηλαδή, τη λίμνη, και να αποχωρήσουν στο εσωτερικό ανεμάτως. Όπου και συνέβη. Μας φαίνεται απλώσιμο. Και συνεχιστείτε όμως πόση προετοιμασία χρειάζεται. Και πόσες άλλες φορές αν είχαμε λειτουργήσει με αυτή την πρόοδο, θα είχαμε καταφέρει πολύ περισσότερο. Και το λέω αυτό, γιατί το παράδειγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου μας διδάσκει και κάτι. Ως λαός και ως έθνος πρέπει να μάθουμε να ακολουθούμε τους ηγέτες μας. Το παράδειγμα που μας δίνουν, όσο δύσκολο και αν είναι. Γιατί κάθε φορά που μας έδωσαν το παράδειγμα και τους εγκαταλείψαμε, ξέρετε ποιο είναι το τύπο. Και το παράδειγμα του Βενιζέλου το αποδεικνύει λίγο μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα της εδώς περιοχής. Πρέπει να μάθουμε και τους ηγέτες μας να τους επιλέγουμε σύμφωνα με την ιστορία μας και την δική τους δυνατότητα, αλλά και όταν είναι εκείνοι οι οποίοι θέτουν τους στόχους, τους εθνικούς στόχους, να έχουμε το κουράγιο και τη δύναμη της ψυχής να τους ακολουθούμε. Βρισκόμενο σήμερα εδώ, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευκρινίσουμε ορισμένα θέματα τα οποία σχετίζονται όχι πια με το παρελθόν, αλλά με το παρόν και το μέλλον. Θέλω να ξεκαθαρίσω για πολλωστή φορά, απευθυνόμενος προς την φίλη και για τον Αντουκίο, ότι αφήνουμε πίσω το παρελθόν. Κοιτάμε μπροστά. Επιδιώκουμε τη φιλία και την καλή γειτονία με αυτή τη χώρα. Ξέρετε, πιστεύουμε εμείς οι Έλληνες, ειλικρινά, στην ευρωπαϊκή της τροπική. Και θέλω να το τονίσω από εδώ το νησί, κοιτάζοντας απέναντι. Διαφωνούμε ριζικά με ορισμένες ατυχέστατες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι διατείνονται ότι πρέπει να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στο Κύπρο. Είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να συνεχιστούν. Αλλά και η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η φιλία και η καλή γειτονία, όπως επίσης και η ευρωπαϊκή της προοπτική, που είναι σωτήρια για την κοινωνία του τουρκικού λαού, έχουν προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές είναι ο πλήρης και ειλικρινής σεβασμός του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο σύνολό τους. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι η παράμετρος αυτή, το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, προσδιορίζουν επακριβώς τα δικαιώματα της Ελλάδας. Προσδιορίζουν τα σύνορα, το έδαφος, προσδιορίζουν την κυριαρχία μας και θέλω να τονίσω ότι το έδαφος και τα σύνορα δεν είναι μόνο έδαφος και σύνορα της Ελλάδας, είναι έδαφος και σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκρινίζουμε λοιπόν. Εμείς οι Έλληνες είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, σύνορα, έδαφος, κυριαρχία. Την κυριαρχία μας θα την ασκήσουμε πλήρως. Έχουμε κάθε δικαίωμα να επεκτείνουμε την αιγυλίτιδα ζώνη όταν και με όποιο θεσμικό τρόπο κρίνουμε εμείς πάντοτε σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο. Και όταν λέω ότι τα σύνορα και το έδαφος της Ελλάδας είναι σύνορα και έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι κάποιο θεωρητικό μέγεθος, ξέρετε.
Είναι μια πραγματικότητα η οποία προκύπτει από το ίδιο το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας κουράζω με άρθρα, αλλά είναι ανάγκη να τα θυμίσω, γιατί είναι κοινός στόχος του Ευρωπαϊκού Ένωσης και αυτό οφείλει να είναι. Το ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λένε διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 και 3 και 21 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και τα άρθρα 67 παράγραφος 2 και 77 παράγραφος 2 και 4 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον το ορίζει ρητός η παράγραφος 3 του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο του 2008. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Και αυτό οφείλει να το σεβαστεί. Είναι λάθος να πιστεύει ότι οι διαφορές που έχει με εμάς εκείνη, γιατί εμείς έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση της νησιωτικής σφαλοκρηπίδας, καμία άλλη διαφορά δεν έχουμε. Αλλά εκείνη πολλές φορές θεωρεί ότι όποια διαφορά υπάρχει είναι διμερής. Κάνει μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα και για την ιστορία της, αλλά και για την ευρωπαϊκή της θέση, ουδέποτε μπορεί να απεμπολίσει όχι μόνο το δικαίωμά της, την υποχρέωσή της να θωρακίσει τα σύνορά της και το εδαφός της που είναι σύνορα και έδαφος στο χέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις χρέος να υπερασπιστείς τα σύνορά της και το εδαφός της. Αλλά εμείς οι Έλληνες δεν ασκούμε μόνο δικαιώματα, εκπληρώνουμε και υποχρεώσεις υπερασπιζόμενοι το έδαφος μας και τα σύνορά της. Και εδώ δεν θυμίζω κάτι άλλο. Ποιο είναι το διεθνές δίκαιο, να λέμε, για το ευρωπαϊκό, το οποίο καθορίζει τη σχέση μας με την Τουρκία. Και εκείνο πρέπει να σεβαστεί η Τουρκία στο ακέραιο, το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, για να έχει ευρωπαϊκή προοπτική και για να έχουμε όρους της Τουρκίας σε καλές γραμμές. Είναι οι εξής συνθήκες. Συνθήκη πρώτη. Η συνθήκη της Λοζάνης, 1923. Διευκρινίζουμε, και αυτό είναι σαφές με βάση την ίδια την ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και τη θεωρία του Θεοσμού της Χάγης, ότι η συνθήκη αυτή είναι πλήρης, δεν έχει κενά, δεν αφήνει περιθώρια για κρίσιμες ζώνες, ούτε για άλλες εμμήνες. Επίσης, δεν αναθεωρείται εκφύσεως, δεν αναθεωρείται συνθήκη του Ζώνης. Αυτό πρέπει να το διηγηθεί η Τουρκία. Δεύτερον, δεν αφορά βέβαια εδώ την περιοχή, αλλά επειδή μιλάμε για το Αιγαίο στο σύνολο, η άλλη συνθήκη την οποία οφείλει να σέβεται η πολιτική αρχή που σχετίζεται με τον Δεκάνησα, είναι η συνθήκη ειρήνης των Παρισίων του 1947. Η συνθήκη ειρήνης των Παρισίων ήταν η συνθήκη μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων που είχαν νικήσει και της Ιταλίας. Υπογράφηκε το 1947, όπως είπαμε στο Σοβαρίσιο. Και αυτή καθορίζει ρητός. Ποιο είναι το καθεστώς των Δωδεκανήσεων και επομένως όλου αυτού του τμήματος του Αιγαίου. Λέει λοιπόν αυτή η συνθήκη στο